Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος από το Hellas Android και πριν από κάποιους μήνες σας είχα δείξει ένα σταθεροποιητή για κινητά, το συγκεκριμένο, της Zikun ή Zikun, όπως προφέρεται. Γενικά είναι μια εταιρεία που οι μισοί την προφέρουν Zikun και οι μισοί Zikun. Σε ένα βίντεο το οποίο είχε κάνει αρκετή αίσθηση, μου είχατε στείλει πολλά μηνύματα, σας είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και το συγκεκριμένο σταθεροποιητή τον έχω αρκετούς μήνες και πραγματικά τον έχω πάνω από ένα χρόνο βασικά και τον έχω δουλέψει άπειρα αυτό το σταθεροποιητή. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο Click Trip, την καινούργια εκπομπή που κάνουμε, και σε διάφορα project για το κανάλι, και γενικά είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο gadget. Η εταιρεία έβγαλε το επόμενο μοντέλο μετά το Zikun ή Zikun Q, το μοντέλο Zikun ή Zikun 4. Λοιπόν, ας κάνουμε μια σήμανση, θα τη λέω Zikun εγώ την εταιρεία από εδώ και πέρα, για να μην λέω και τις δύο εναλλακτικές. Και ο σταθεροποιητής είναι αυτός εδώ πέρα, το καινούριο μοντέλο, και τον έχω στα χέρια μου για να σας τον παρουσιάσω, να σας πω σε αυτό το βίντεο τι καινούριο φέρνει το νέο μοντέλο και να απαντήσω την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ, αν αξίζει δηλαδή να φύγεις από αυτόν εδώ πέρα, αν τον έχεις στην κατοχή σου, για να πας στο καινούριο μοντέλο. Δηλαδή αν αξίζει η μετάβαση ή όχι. Στο κουτί του συγκεκριμένου, το οποίο δυστυχώς δεν το έχω αυτή τη στιγμή μαζί μου, βρίσκεται μέσα τον σταθεροποιητή, το καλωδιάκι φόρτισης όπου είναι Type-C φέτος, μια αλλαγή, πέρσι είχε micro USB, και αυτό εδώ το μικρό τρυποδάκι, το οποίο είναι ένα κλασικό τρίποδο με βίδα 1/4, το οποίο μπορεί να κουμπώσει πάνω στον σταθεροποιητή μας. Φυσικά μπορεί να κουμπώσει οποιοδήποτε τρίποδο και στα δύο μοντέλα, αλλά στο περσινό μοντέλο δεν είχαν βάλει μέσα αυτό το τρυποδάκι, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ωραία προσθήκη και το οποίο είναι απίστευτα χρήσιμο. Σε περίπτωση που έχετε αυτό εδώ πέρα το μοντέλο, το παλιότερο, το Q, θα πρέπει να αγοράσετε εσείς ένα τέτοιο τρυποδάκι άμα θέλετε. Εδώ πέρα το έχει μέσα συσκευασία και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως μπορείτε να δείτε, μισό λεπτάκι να το βγάλω προς το παρόν, το καινούριο μοντέλο, το φετινό, έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στο μέγεθος. Μεγάλωσαν πάρα πολύ το σταθεροποιητή. Μπορείτε να δείτε σε σχέση με τον περσινό, είναι αισθητά μεγαλύτερο σε όλες τις διαστάσεις και είναι και σχετικά πιο βαρύς ο καινούριος, κάτι το οποίο εγώ το κρίνω ως αρνητικό, γιατί τον σταθεροποιητή, το συγκεκριμένο, το gimbal για το κινητό, το κουβαλάω συνέχεια μαζί μου, οπότε θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζεμένο γίνεται. Δηλαδή ακόμα και μικρότερο να μπορούσε να είναι και από το Q, θα το προτιμούσα, οπότε το να βγει το καινούριο μοντέλο και να μεγαλώσει κι άλλο το μέγεθός του, δεν βρίσκω κάποιο νόημα. Επίσης, οι λαβοί που έχουν βάλει στο καινούριο μοντέλο είναι λιγότερο εργονομικοί κατά την άποψή μου, για να το κρατάς, και αυτός ο πίσω διακόπτης, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να βρίσκεται ελαφρώς πιο χαμηλά. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια βελτίωση στην ποιότητα όσον αφορά τα υλικά κατασκευής, έχει κάπως καλύτερο φινίρισμα το μοντέλο 4 το καινούριο, οι μότορες μου δίνουν την αίσθηση ότι είναι πιο ποιοτικοί σε σχέση με το παλιό μοντέλο, χωρίς να σημαίνει αυτό το ότι το παλιό μοντέλο μου έδινε την αίσθηση ότι δεν ήταν αρκετά ποιοτικό, αλλά φέτος πραγματικά έχουν αναβαθμίσει τους μότορες. Πλέον το μέγιστο βάρος που μπορεί να σηκώσει αυτή η συσκευή είναι 210 γραμμάρια, ενώ εδώ σήκωνε περίπου 170-180. Οπότε, όταν βάλεις ένα πολύ βαρύ κινητό, ένα κινητό 6 ιντσών πάνω στους δύο σταθεροποιητές, καταλαβαίνεις στο φετινό μοντέλο πως δεν έχει κανένα θέμα. Ενώ σε αυτό το μοντέλο, καμιά φορά το νιώθες λίγο να ακόμα χάει. Είσαι πάρα πολύ δυνατό αέρα, καμιά φορά μου έπαιρνε λίγο το πλάνο αριστερά-δεξιά, αλλά σε πολύ ακραίες συνθήκες. Παρόλα αυτά, εντάξει, όχι ότι το παλιό μοντέλο δεν ήταν ικανοποιητικό, απλά η εταιρεία όπως θα έπρεπε να κάνει το βελτίωσε αυτό. Πάμε να βάλουμε το κινητό μας πάνω. Η εφαρμογή για να χειριζόμαστε τον σταθεροποιητή λέγεται ZU Play. Υπάρχει στο Google Play φυσικά δωρεάν να την κατεβάσετε. Και είναι η ίδια εφαρμογή, παρόλα αυτά, παρότι έχουμε ακριβώς το ίδιο app, το έχω κατεβασμένο μια φορά δηλαδή στη συσκευή μου, το user interface είναι τελείως διαφορετικό ανάμεσα στην καινούργια εφαρμογή και στο καινούργιο gimbal και στο περσινό μοντέλο. Και να σας πω την αλήθεια, το user interface του περσινού μοντέλου μου άρεσε κάπως περισσότερο, αλλά εδώ ίσως να μην είμαι πάρα πολύ αντικειμενικός κριτής, γιατί με αυτό το σταθεροποιητή έχω ζήσει ένα χρόνο, τον έχω χρησιμοποιήσει άπειρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχω μάθει να το χειρίζομαι με κλειστά μάτια, οπότε το συγκεκριμένο που το χειρίζομαι μόνο λίγες μέρες, ίσως να είναι ένας λόγος που, ας πούμε, μου φαίνεται πιο εύχριστη η περσινή εφαρμογή. Κάτι το οποίο λάτρεψα στο φετινό μοντέλο και μου έλειπε πραγματικά από το περσινό μοντέλο είναι ότι
Όταν βάλουμε το κινητό μας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε όλα τα gimbal είναι να το ζυγίσουμε. Δηλαδή, ερχόμαστε, αφήνουμε κάπου σε μια σταθερή επιφάνεια ή ακόμα καλύτερα πάνω στο τρίποδο το κινητό μας και έχει εδώ πέρα μια βίδα την οποία την προσαρμόζουμε. Άμα την αφήσω εγώ εδώ, βλέπετε το κινητό πέφτει. Άμα την πάω στην άλλη άκρη, πάλι πέφτει. Πρέπει να πάμε σε ένα σημείο και να σταθεροποιήσουμε το κινητό μας με τρόπο που θα μένει το κινητό σε όρθια θέση. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπετε ότι χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο σταθεροποιητής, η συσκευή μας μένει εκεί πέρα λοκαρισμένη. Πάμε, κλειδώνουμε εδώ πέρα, διδώνουμε τη βίδα, πολύ ποιοτική κατασκευή, και ο σταθεροποιητής μας είναι έτοιμος, ούτως ώστε όταν τον ανοίξουμε να δουλεύει μια χαρά. Εδώ μου φύγε λίγο, θέλει ξανά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στο περσινό μοντέλο, όταν προεκτείναμε αυτό το βραχίωνα για να αφήσουμε το κινητό, ήταν αρκετά κοντό, με αποτέλεσμα να βρίσκει εδώ πέρα και να μην μπορούμε να πρέπει κάθε φορά που βάζω το κινητό μου. Δηλαδή, δείτε, άμα το επεκτείνω εδώ για να καταλάβετε καλύτερα, έρχεται έτσι και δεν κλείνει σωστά. Μένει έτσι. Οπότε, κάθε φορά που έβγαζα το κινητό και ήθελα να αποθηκεύσω το gimbal, έπρεπε να το ξαναμαζέψω στην αρχική θέση, να το κλείσω και να το κρατήσω έτσι. Εδώ πέρα έχουν μεγαλώσει αυτή την απόσταση. Οπότε το ρυθμίζετε μια φορά και δεν χρειάζεται να το ξαναρυθμίσετε, εκτός άμα βάλετε κάποια άλλη συσκευή, κάποιο κινητό, κάποια action camera διαφορετική. Επίσης υπάρχει μια θέση εδώ πέρα που έρχεται, κλακ, κλειδώνει και ασφαλίζει. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί βλέπετε ότι εδώ πέρα όταν ασφαλίζει το gimbal είναι σε πολύ ok κατάσταση. Ενώ το παλιό μοντέλο που δεν ασφάλιζε, βλέπετε ότι το gimbal άμα εδώ πέρα το αφήσω πάει σαγκούνια, το οποίο φυσικά είναι και επικίνδυνο γιατί μπορεί να μας χαλάσει κάποιος μότορας. Φυσικά οι μότορες είναι brushless και οι τρεις που έχει, οπότε είναι πολύ ποιοτική και δεν χαλάνε πολύ εύκολα, αλλά πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι που μου άρεσε στο παλιό μοντέλο και δεν μου αρέσει φέτος, είναι ότι στο περσινό μοντέλο ερχόταν με αυτήν εδώ την πάρα πολύ ωραία χρήσιμη και πρακτική τσαντούλα, που βάζουμε το gimbal μας μέσα, την κλείνουμε και μοιάζουμε λίγο ή σαν περίεργοι τρομοκράτες που κουβαλάμε κάποιο όπλο ή σαν πλανόδι μουσική που κουβαλάμε κάποιο γιουκαλίλι. Αλλά αυτή εδώ η τσαντούλα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να μπορούμε να το κουβαλάμε το σταθεροποιητή μας και να είμαστε σίγουροι πως δεν θα πάθει κάτι άμα το βάλουμε μέσα στο σακίδιό μας. Στο φετινό μοντέλο, ίσως για να ρίξουν το κόστος ή για να δώσουν στο ίδιο κόστος κάποια παραπάνω χαρακτηριστικά, δεν βάλανε κάποια τέτοια τσάντα. Έρχεται με κάποια θήκη, η οποία είναι φτιαγμένη από ένα υλικό σαν φελιζόλα, αλλά πιο ανθεκτικό, που μπορείτε να το κουβαλάτε εκεί, αλλά καμία σχέση με αυτήν εδώ την πάρα πολύ ποιοτική τσάντα. Αρκετά είπαμε, πάμε να ανοίξουμε λίγο τον σταθεροποιητή, τον gimbal. Πατάμε το κεντρικό κουμπάκι. Και όπως βλέπετε, ανοίγει. Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό είναι τα 4 λεντάκια που υπάρχουν εδώ πέρα, τα μπλε, τα οποία μας δείχνουν τη στάθμη της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή. Η αυτονομία του είναι τεράστια πραγματικά, μπορεί να δουλεύει 10-11 ώρες με μια φόρτιση σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Δεν το έχω τεντώσει τόσο πολύ το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά άμα κρίνω από το περσινό που το έχω δουλέψει πάρα πολύ, όντως παιδιά το φορτίζετε και ξεχνάτε να το ξαναφορτίσετε. Λοιπόν, και τώρα να δούμε τι είναι το μεγάλο νέο χαρακτηριστικό που φέρνει το συγκεκριμένο gimbal και που δεν είχε το περσινό μοντέλο. Το κυριότερο χαρακτηριστικό, το κυριότερο selling point του νέου μοντέλου είναι αυτή εδώ η κυκλική ροδέλα, η οποία χρησιμοποιείται για δύο χρήσεις. Και η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να φέρει την αύρα από τα μεγάλα κινηματογραφικά gimbal που βάζετε πάνω mirrorless και DSLR και σε ένα gimbal κινητού τηλεφώνου. Η συγκεκριμένη ροδέλα μας επιτρέπει να κάνουμε δύο λειτουργίες. Η μία είναι να ζουμάρουμε και η άλλη είναι να κάνουμε manual focus με το κινητό μας. Όσον αφορά τη λειτουργία του zoom, να σας πω την αλήθεια, πέρα από κάποιο vertical effect που έχει και συγκεκριμένο mode η εφαρμογή, δεν βρίσκω πάρα πολύ μεγάλο νόημα, γιατί το zoom που κάνουν τα κινητά είναι ψηφιακό, οπότε είναι παραπλήσω με το να το βάλουμε σε κάποιο πρόγραμμα για edit και απλά να κροπάρουμε την εικόνα. Όσον αφορά το manual focus, η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε να δουλεύει κάπως καλύτερα, αλλά είναι αρκετά χρήσιμο, ειδικά άμα θέλετε να κάνετε πολύ κοντινά μάκρο πλάνα ή άμα θέλετε να δώσετε μια ωραία cinematic αίσθηση στα βίντεό σας, να φτιάξετε μεταβάσεις με θολώματα, είναι όντως κάτι χρήσιμο. Γενικά, η εταιρεία έχει αλλάξει τελείως το interface και της συσκευής, αλλά και του ίδιου του gimbal. Έχει βάλει πολλά νέα κουμπιά, πλέον στο συγκεκριμένο μοντέλο μπορούμε να χειριζόμαστε τα πάντα πάνω από το σταθεροποιητή. Στο παλιό υπήρχαν πράγματα που μπορούσε να κάνει μόνο από την οθόνη. Οπότε αυτό έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι πως. Βασικά να ξεκινήσω το αρνητικό. Το αρνητικό είναι πως είναι γενικά αρκετά, λίγο έως αρκετά πιο δύσχριστο
σε σχέση με τον προκάτοχό του. Δηλαδή, εκείνο το gimbal, όταν το αγόρασα, δεν είχα ξαναπιάσει σταθεροποιητή στα χέρια μου, δεν είχα ξαναπιάσει gimbal. Με το που το πήρα, έβαλα το κινητό, είδα ένα βιντεάκι για το πώς γίνεται το ζύγισμα και τα σχετικά. Και μέσα σε 5 λεπτά έπαιζα εξαιρετικά. Εδώ πέρα θα χρειαστεί να περάσετε λίγο χρόνο με το σταθεροποιητή, να δείτε, να πειραματιστείτε, να κάνετε διάφορες ρυθμισούλες. Αλλά άμα φτάσετε σε σημείο να το μάθετε, ίσως το τελικό αποτέλεσμα να σας ανταμείψει περισσότερο από ότι το προηγούμενο. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε, όπως είπα, τα πάντα πάνω από τον σταθεροποιητή. Έχω ανοίξει την εφαρμογή, το ZU Play. Έχω συνδεθεί κανονικά με Bluetooth σχετικά γρήγορα. Η αλήθεια είναι πως η εφαρμογή θα μπορούσε να είναι πιο καλογραμμένη, χωρίς να σημαίνει ότι είναι χάλια σε καμιά περίπτωση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάποια κίνεζο εφαρμογή κάκιστη, αλλά θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, έχει τύχει να μου φάει κάποιες φρίκες. Φυσικά δεν είναι περιοριστική η εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά την κάμερα του κινητού σας. Απλά, άμα θέλετε να μπορείτε να κάνετε πράγματα στο βίντεο, στο footage σας, την ώρα που τραβάτε από το gimbal, δηλαδή να μπορείτε να κάνετε τα focus, τα zoom και αυτά, εννοείται πως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το app της εταιρείας. Μια πολύ ωραία ρύθμιση εδώ πέρα στην κυκλική ροδέλα είναι πως μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρυθμίζετε το saturation, τη φωτεινότητα και κάποιους τέτοιους χρωματικούς τόνους πάνω από το σταθεροποιητή και την ώρα που τραβάτε βίντεο. Αρκετά χρήσιμο σαν λειτουργία. Επίσης αλλάζει πολύ ωραία, μπορούμε να αλλάξουμε πολύ ωραία την μπροστινή και πίσω κάμερα με το πάτημα ενός κουμπιού. Μία φορά πατάμε αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα και πηγαίνει από την μπροστινή στην πίσω κάμερα. Πολύ ωραίο, γιατί συνήθως στα gimbal για κινητά δεν γίνεται με ένα πάτημα, θέλει δύο πατήματα, θέλει συνδυασμό πλήκτρων και είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο να μπορεί να γίνει με ένα κουμπί, γιατί είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσετε στο gimbal σας, την εναλλαγή από την μπροστινή στην πίσω κάμερα. Επίσης, αυτό που πραγματικά δουλεύει τέλεια σε αυτό το gimbal, δηλαδή υπάρχει μια βελτίωση σε σχέση με τον προκάτοχό του, είναι πραγματικά το λοκάρισμα σε ένα σημείο, δηλαδή πηγαίνω το gimbal σε ένα σημείο, κατεβάζω τον διακόπτη να λοκάρει και όπως βλέπετε έχει λοκάρει απίστευτα καλά, δηλαδή πραγματικά μένει καρφωμένο, λες και έχεις βάλει καρφί εδώ πέρα και το έχεις συνδέσει με το σημείο. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό το πόσο ωραία λοκάρει, τώρα το επιλέγουμε να ξελοκάρει, δουλεύει τέλεια, όχι ότι πέρσι δεν δούλευε καλά, αλλά πλέον δουλεύει τέλεια. Κατά τα άλλα, σε θέματα σταθεροποίησης, έχω βγάλει και κάποια πλανάκια συγκριτικά ανάμεσα σε αυτό και στον προκάτοχό του. Ήδη από το περσινό μοντέλο τα πράγματα ήταν τέλεια, πραγματικά η σταθεροποίηση είναι απολαυστικά εξαιρετική, οπότε δεν είχε πολλά πράγματα να βελτιώσει η εταιρεία, σε καμιά περίπτωση δεν είναι χειρότερη σταθεροποίηση, κάποια θεματάκια έχουν βελτιωθεί κιόλας, αλλά η σταθεροποίηση ήταν ήδη τέλεια, οπότε παρέμεινε τέλεια. Το μεγαλύτερο ελάττωμα που βρήκα στο συγκεκριμένο gimbal είναι το γεγονός ότι δεν έχει το joystick. Το περσινό μοντέλο εδώ πέρα μπροστά είχε ένα απλό joystick, έβαζες την κάμερά σου, πήγαινες αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, έκανες τέλεια τη δουλειά σου. Εδώ πέρα έχουν κάνει την κίνηση να μπορείς σωστικά να παρέμβεις εσύ στους μότορες, κάτι που άμα πας να το κάνεις στο περσινό μοντέλο κατά πάσα πιθανότητα θα κάψεις μότορα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι μπορείς εσύ να το κουνήσεις. Αλλά φυσικά την ώρα που τραβάς βίντεο δεν μπορείς να κάνεις έτσι, γιατί άμα κάνεις έτσι, μπορείς δηλαδή να το κάνεις, αλλά άμα το κάνεις θα βγει ένα κακό πλάνο. Ουσιαστικά ο μόνος τρόπος να πας από εκεί που θες να πας προς κάπου αλλού είναι να μετακινήσεις την κάμερά σου ώστε να γίνει κίνηση. Αυτό μπορώ να καταλάβω τη λογική που το έκανε η εταιρεία, γιατί όντως με το joystick, ειδικά αν είσαι λίγο άπειρος χρήστης, μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις μια γρήγορη κίνηση και να κάνει το gimbal αυτό το πράγμα, το οποίο στο τελικό footage δεν θα βγει ακριβώς κουνημένο, αλλά θα σου ρίξει την ποιότητα του βίντεο, δεν θα βγει το cinematic. Εδώ πέρα και να θες να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς. Δηλαδή, η ZQN σκέφτηκε πως το συγκεκριμένο προϊόν, επειδή είναι gimbal για κινητά, δεν απευθύνεται τόσο πολύ σε επαγγελματίες, αλλά απευθύνεται στο μέσο χρήστη. Οπότε, ίσως έβγαλε γι' αυτό το λόγο αυτή την επιλογή, γιατί σου λέει ότι ο μέσος χρήστης είναι ένα λάθος ίσως το να κινήσει πολύ γρήγορα το gimbal με το joystick. Παρ' όλα αυτά, εγώ την αγαπώ αυτή τη ρύθμιση με το joystick. Εμένα με ενοχλεί ότι δεν το έχει αυτό. Θα το ήθελα στο συγκεκριμένο gimbal. Έχει κάποιες λειτουργίες που μπορείς, ας πούμε, να μετακινείς το πάνω-κάτω με αυτά τα πίσω κουμπιά που σας είπα ότι δεν τα βρίσκω ιδιαίτερα εύχριστα. Αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα. Οπότε, για να κλείσουμε σιγά-σιγά το βίντεο, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, η σταθεροποίηση είναι υπέροχη, το zoom και το focus εδώ πέρα που υπάρχουν είναι μια ωραία προσθήκη, δεν
πέταξα και τη σκούφια μου να σου πω την πραγματικότητα. Οι μότορες είναι πιο δυνατοί σε σχέση με πέρσι. Το τρυποδάκι από κάτω το λάτρεψα, αλλά ένα, η απουσία του joystick και δύο, το ότι το έχουν μεγαλώσει ανεξήγητα πολύ. Πλέον είναι το πιο ογκώδες gimbal για κινητά που υπάρχει στην αγορά ή ένα από τα πιο ογκώδη. Με κάνει να σας πω πως άμα έχετε τον προκάτοχό του σε καμία περίπτωση κατά τα δικά μου standards, μην πάτε στο καινούριο μοντέλο. Αλλιώς, άμα δεν έχετε κανένα σταθεροποιητή, είναι κάπως δίκοπο μαχαίρι, να σας πω την αλήθεια. Θεωρώ πως αυτό, για κάποιον ο οποίος είναι εξειδικευμένος στο βίντεο και ξέρει και ασχολείται, είναι καλύτερο από το περσινό, αν δεν έχει κανένα μοντέλο. Για τον πραγματικά μέσο χρήστη, ας πάει στο προηγούμενο μοντέλο. Εμένα δεν ξέρω τι μ' άρεσε πάρα πολύ στο βίντεο. Τι σου άρεσε? Η λειτουργία με το κουμπί που λοκάρει πάρα πολύ. Έχει μια πάρα πολύ ωραία λειτουργία. Ευχαριστώ που μου την θύμισες, Χρήστο, η οποία. Σε περίπτωση που όταν πατήσουμε, βλέπετε τώρα το footage τι κάνει αυτή η λειτουργία, ή τώρα ή στο τέλος θα το δείτε, όπου όταν έχουμε επιλεγμένο αυτό το κουμπί, δείτε τώρα για να καταλάβετε, εδώ πέρα όταν εγώ κουνάω γρήγορα το gimbal, ακολουθεί με μια μέση ταχύτητα. Αν έχω το πατημένο το κουμπί όμως, κάνει απίστευτα γρήγορο tracking και μπορεί να με ακολουθεί σε πάρα πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Οπότε με αυτό μπορείτε να παίξετε, άμα είστε λίγο καλοί ειδικά στο μοντάζ, και με μεταβάσεις μπορείτε να παίξετε με κάποια ωραία κολπάκια στο edit, μπορείτε να κάνετε ωραίο vlog. Εδώ πέρα βλέπετε έχω βάλει να με ακολουθεί η κάμερα το tracking, το οποίο και αυτό έχει βελτιωθεί κάπως σε σχέση με το περσινό μοντέλο. Βλέπετε ότι με ακολουθεί πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε γενικά θεωρώ πως η Zikion παραμένει κυρίαρχο στο χώρο το gimbal για κινητά. Είναι η καλύτερη εταιρεία κατά την γνώμη μου και η καλύτερη επιλογή. Δηλαδή, έχοντας δουλέψει και Osmo Mobile, που είναι πιο επώνυμο, μπορώ να σας πω πως η συγκεκριμένη εταιρεία το έχει πάει αλλού. Τα 95 ευρώ που κοστίζει θεωρώ πως τα αξίζει και θεωρώ πως άμα ξέρετε λίγο πως να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να τα κάνετε απόσβεση. Γιατί έτσι κι αλλιώς, άμα θέλετε gimbal και δεν θέλετε να δώσετε πάρα πολλά λεφτά, η μόνη λύση είναι να πάρετε gimbal για κινητό. Για να πάρετε gimbal για mirrorless, DSLR και τα σχετικά, οι τιμές είναι αλλού. Τουλάχιστον 3-4 εκατοστάρικα τουλάχιστον. Η ποιότητα κατασκευής είναι εξαιρετική, αλλά λίγο το θέμα της φορητότητας και του joystick με κρατάνε πίσω. Πάντως, για να δικαιολογήσω την εταιρεία τώρα και να γίνω και λίγο συνήγορος του διαβόλου, αυτό που θεωρώ πως ήθελε να κάνει η εταιρεία εδώ πέρα στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι να μεταφέρει την άβρα ενός κινηματογραφικού καλού gimbal στα κινητά. Και νομίζω πως το κατάφερε. Υπάρχει link στην περιγραφή του βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε το συγκεκριμένο gimbal. Αυτή τη στιγμή στο Banggood μαζί με τα μεταφορικά κοστίζει κάτι παραπάνω από 95 ευρώ. Ίσως να παίζουν και κάποιες προσφορές όταν θα βλέπετε εσείς το βίντεο. Αυτά είχα να σας πω για το συγκεκριμένο. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας και ένα like σελίδα μας στο Facebook. Το link υπάρχει στην περιγραφή. Για σας που με ρωτήσατε αν τώρα που ξεκινήσαμε τη νέα σειρά το Click Trip σταματάμε τα reviews, νομίζω πως το συγκεκριμένο βίντεο είναι η καλύτερη απάντηση. Δεν πρόκειται να τα σταματήσουμε ποτέ. Εντάξει, ποτέ. Ελπίζουμε να μην τα σταματήσουμε ποτέ. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια χαρά! Δείτε το Click Trip! Τώρα δεν έχω την ενεργοποιημένη και βλέπετε δεν με κάνει καλό follow. Ωραία. Αλλά τώρα ενεργοποιεί λειτουργία και είναι. Εντάξει, είναι απίστευτο πόσο γρήγορα κάνει τράκι.